έγινε μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα. Έγινε μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Και εξηγήσαμε τα ζητήματά μας. Ο Γενικός Γραμματέας τα άκουσε και μας είπε ότι μόλις έρθει ο Υπουργός Εσωτερικών, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού και την εξαγγελία του Πρωθυπουργού που έκανε, θα γίνει μια κουβέντα και μια συζήτηση. Θεωρούμε απαράδεκτο εδώ και 4 μέρες να έχει γίνει ολόκληρη κουβέντα για το θέμα και για τις απολύσεις που πάνε να γίνουν στους παιδικούς σταθμούς και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών να μην ξέρει να απαντήσει σήμερα και να βγάλει τουλάχιστον μία ανακοίνωση ότι είναι μαζί με τους εργαζόμενους των παιδικών σταθμών. Συνάδελφοι, το είπαμε πολλές φορές, το ξαναείπαμε. Δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω και αυτή ήταν η δήλωση εάν μέχρι τις 16 του μηνός που η Ομοσπονδία έχει Γενικό Συμβούλιο δεν έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο με ανακοίνωση για να μην μπερδεύονται οι γονείς και υπάρχει σύγχυση. Στα αιτήματα που βάζουμε θα πάμε όλοι μαζί και εμείς και το ΠΑΣΥΒ και όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί θα μείνετε μόνοι σας, θα συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι της τοπικής αυτοδιοίκησης εάν σήμερα ήμασταν 2.000 από τις 16 του μηνός και στην απόφαση που θα πάρουμε θα κλείσει η Αθήνα και δεν θα ανοιξεί αριστικά. Καλό αγώνα, να είμαστε σε επαγρύπνηση και προχωράμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.